Σκληρές διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ τραπεζών και ξενοδοχειακών μονάδων που βρίσκονται στο κυκλώνα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών σε όλη τη χώρα. Στην Κρήτη δεν έχει αλλάξει κάποιο ξενοδοχείο χέρια μέσω πληστηριασμού. Αυτό το οποίο βλέπουμε με τους προγραμματισμένους πληστηριασμούς που τελικά δεν διενεργούνται στο τέλος είναι απλά ένα μέτρο πίεση των τραπεζών προς τους ξενοδόχους δανειολήπτες. Στο τέλος όμως, επειδή δεν συμφέρει κανέναν ούτε την τράπεζα ούτε το δανειολήπτη, καταλήγουν όλοι σε ένα έντιμο συμβιβασμό. Το πρόβλημα όμως δεν είναι η διαδικασία του πληστηριασμού, το οποίο είναι ένα μέτρο αναγκαστικής εκτέλεσης. Το πρόβλημα είναι η βιωσιμότητα των ελληνικών ξενοδοχείων. Σύμφωνα με στοιχεία που ήταν το φως δημοσιότητας, οι πληστηριασμοί που αφορούν ξενοδοχεία αγγίζουν τους 101, από τους οποίους 73 έχουν προγραμματιστεί μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, 41 ξενοδοχεία πρόκειται να βγουν στο σφυρί μέχρι το τέλος του έτους, ενώ σε ό,τι αφορά στο νησί μας, ένας πληστηριασμός έχει προγραμματιστεί για παραλιακό ακίνητο στη Χερσόνησο, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται ξενοδοχείο δυναμικότητας 200 κλινών με τιμή προσφοράς τα 3,2 εκατομμύρια ευρώ. Υπήρξαν από όσο γνωρίζω τουλάχιστον μια περίπτωση στην Κρήτη, η οποία δεν ευόδωσε η πίεση της τράπεζας και δικαιώθηκε ο ξενοδόχος της νομικής οδού. Και η μόνη μεγάλη περίπτωση η οποία μέσω διαδικασίας ειδικής διαχείρισης μπόρεσε να ευδοκιμήσει ήταν μια περίπτωση στην ΚΟ, στην οποία η τράπεζα κατάφερε μέσω της διαδικασίας ειδικής διαχείρισης να εισπράξει ένα πολύ υψηλότερο τίμημα σε σχέση με αυτό το οποίο θα εισέπρατε μέσα από τη διαδικασία πληστηριασμού. Εν τω μεταξύ, η κτήματα αγορά στο νησί μας φαίνεται πως βρίσκεται το βηματισμό της. Μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει για αγορά εξοχικών κατοικιών από Ρώσους, Δανούς, Άγγλους και Κινέζους. Υπάρχει όμως φέτο περισσότερη ζήτηση και ενδιαφέρον, θα έλεγα, για την αγορά εξοχικής κατοικίας. Ζητούν δηλαδή μονοκατοικίες να είναι κοντά στη θάλασσα ή με θέα τη θάλασσα. Οι Κινέζοι αγοράζουν κατοικίες από 250.000 και άνω, γιατί στις 250.000 μπορούν να αποκτήσουν τη βίζα. Περισσότερη κινητικότητα για Κινέζους υπάρχει στα Χανιά. Μπήκανε δυναμικά. Στην Αθήνα γίνονται πάρα πολλές αγοροπολισίες από Κινέζους. Μικρές ανάσες και στον χώρο της οικοδομής από την ανακατασκευή κατοικιών, οι οποίες μισθώνονται με βραχυχρόνιες μισθώσεις. Αγκάθι ωστόσο αποτελούν οι χαμηλές αμοιβές σύμφωνα με τον κλάδο. Γίνεται ανακαίνιση και κατοικιών. Έφεραν δουλειά στους κλάδους αλλά με χειρότερους όρους. Χειρότερα μεροκάματα, χειρότερα ωράρια. Αυτό ήταν το κακό. Μιλάμε για εκατοντάδες περιπτώσεις. Ναι, και ειδικότερα στο όλη την Κρήτη μπορούμε να πούμε και χιλιάδες. Ειδικότερα για τις περιοχές Χανιά και Ρέθινο. Είναι παλιές κατοικίες είτε σε χωριά είτε μέσα στις ιδιωτικές πόλεις των νομών. Σύμφωνα με στοιχεία από την Πολεοδομία Ηρακλείου, μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου οι άδειες δόμησης ανήλθαν σε 228. 241 ήταν οι εγκρίσεις δόμησης, ενώ οι αναθεωρήσεις αδειών ανήλθαν σε 110.